Πάμε να δούμε πρώτα πώς ξεκαθαρίζει τη θέση της πάνω σε όλα η Τζούλια Αλεξανδράτου στο Στέφανο Κωνσταντινίδη χθες το βράδυ πολύ αργά. Εγώ μόλις φτάνω στο τμήμα αρχίζω και... δηλαδή δεν το πίστευα αυτό που συνέβαινε εκείνη τη στιγμή και αρχίζω και σπαράζω στα κλάματα. Είναι η πρώτη μου αντίδραση. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι έπαθαν σοκ. Θα πρέπει να σκέφτεται πολύ σοβαρά πριν το κάνει για τις ψεύτικες μηνύσεις, διότι μπορεί να πάει φυλακή αυτός ο άνθρωπος. Θα πρέπει αυτός να σκεφτεί πριν με εκθέσει και διασύρει το όνομά μου. Γιατί όχι μόνο με ένα διασύρει, αλλά και όλη μου την οικογένεια που έχει κάνει άνω κάτω. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι στα λογικά του, λόγω τέλος πάντων της καψούρας του. Κάνω πράγματα που θα σε βλάψουν, σου έχει πει κάτι τέτοιο. Βέβαια μου το έχει πει. Και εσύ πώς αντέδρασες, τι λέει, το είπες. Αν γίνει αυτό, θα σε καταστρέψω. Σου το έχει πει αυτό. Ναι. Μου λέει, θα σταματήσω τα πάντα. Με ποια δύναμη. Αν συνεχίσει και με κατηγορεί, εγώ η ίδια θα τον κλείσω μέσα. Απλά. Αυτή τη στιγμή να έχει χάσει λίγο τον έλεγχο αυτός ο άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή έχω την οικογένειά μου από πίσω. Το οποίο αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Την έχει μπλέξει. Τους έχει παραμυθιάσει πάρα πολύ. Και είναι κρίμα διότι δεν βλέπουν ότι ο μόνος λόγος που μας έχει κάνει όλους ανάστατους είναι λόγω της καψούρας του. Θεωρείς ότι άδικα ταλαιπωρείσαι ή ευθύνεσαι για τις επιλογές σου? Όχι. Και μία από τις επιλογές σου είναι και ο συγκεκριμένος. Δεν ευθύνομαι. Η σχέση τελείωσε. Εσύ είσαι ερωτευμένη μαζί. Ο άνθρωπος αυτός δεν θέλει να δεχτεί αυτό το πράγμα και κάνει αυτά τα πράγματα. Και με κατηγορεί. Ναι. Θέλω να πω πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει κάποιος και πόσο εύκολο μπορεί να παραμυθιάσει ακόμα και ανθρώπους δικούς σου. Αυτό είναι πάρα πολύ, ξέρεις, αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ λογικός. Θέλω να το πω αυτό. Ο κόσμος μπορεί να με θεωρεί λίγο τρελή, λίγο δεν ξέρω κάπως. Είμαι πάρα πολύ εντάξει άνθρωπος, πολύ χαμηλών τόνων. Ασχέτως από τη δουλειά μου, αγαπάω πολύ τους δικούς μου ανθρώπους, σέβομαι, εκτιμώ, δεν πειράζω κανέναν, κάνω έντιμα τη δουλειά μου, προσπαθώ, είναι κακό δηλαδή που προσπαθώ να δουλέψω και να βγάλω τα λεφτά μου τίμια. Βρήκε την κότα με το χρυσό αυγό η Τζούλια, πολλοί το είπανε. Ναι. Και αυτός... Τις επιλογές. Και αυτός βρήκε... την πιο διάσημη αυτή τη στιγμή να εκμεταλλευτεί. Αυτή τη στιγμή, επειδή κυριαρχώ, μπορεί να μην αντέχει να είναι με μία τόσο στάρ. Εσύ τι θα το συμβούλευες από καρδιάς? Τι θα του έλεγες? Θα του έλεγα να ηρεμήσει και αντί να πηγαίνουμε σε δικαστήρια και να γίνεται όλο αυτό που γίνεται, να βρεθεί κάποια λύση. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Θέλω να πάψει να με κατηγορεί για καταρχήν, όχι για μένα, εγώ δεν με ενδιαφέρει, ξέρω ποια είμαι. Για τους δικούς μου ανθρώπους τους αναστατώνει και τους λέει τα χίλια μύρια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το γεγονός ότι ο Νάσος έχει βρει τον Χρήστο Ψωμόπουλο στο πατρικό της Τζούλιας Αλεξανδράτου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία να μας πεις τι έχει συμβεί από εκείνη την πλευρά, αφού όμως χωρίς να υιοθετούμε, να το πούμε, τίποτα ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Καλά, εννοείται. Να το πούμε αυτό, επειδή υπάρχει εκκρεμωδικία και υπάρχουν δικαστήρια. Να πούμε λοιπόν ότι εμείς δεν παίρνουμε ούτε τη μία ούτε την άλλη πλευρά. Εμείς παραθέτουμε τα στοιχεία και από τη μία πλευρά του νομίσματος και από την άλλη και ο κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του. Δεν θέλω. Μάλιστα. Συνειδητοποιεί ότι έχει γίνει μαϊντανός. Συνειδητοποιεί ότι αποτελεί στοιχείο gossip και μόνο για την ελληνική showbiz και ότι πια είναι οι δουλειές της, δεν αφορά κανέναν πλέον.